Φίλες και φίλοι του ΟΤΑ TV, καλό σας απόγευμα. Βρισκόμαστε στα Ψαχνά για την αναμέτρηση με τον οποία ολοκληρώνεται η 28η αγωνιστική της Football League. Ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή Ψαχνών και τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την άνοδο στην Super League. Ο Ηρακλής ξεκίνησε την χρονιά ξέροντας ότι ήταν σε παρακάτω κατηγορία. Τελικά βρέθηκε στην Football League. Και όπως ο Ηρακλής Ψαχνών θέλουν του χρόνου να βρίσκονται στην μεγάλη κατηγορία. Αυτή είναι η σύνθεση των γηπεδούχων με Σικαλιά, Ρεπετσά, Δήμου, Ζουλιώτη, Μίτσι, Πούλγα, Λιώση, Ρούτσι, Σέγκο, Μπαράνκο και ο Γιαρμπίντε. Αυτή είναι οι παίχτες που έχει επιλέξει ο Γιώργος Βαζάκας. Από την πλευρά Χατζη Νικολάου έχει επιλέξει τους Χουάντερσον, Βαγγελόπουλο, Νατσούρα, Παλιγιώργο, Λόπεθ, Ουκάρ, Ντατίδη, Τάι, Ρούμπι, Σουλίδη και Στεφανίδη. Ένα 4-3-3 λοιπόν απέναντι στο 4-2-3-1 του πρώην προπονητή του Πλατανιά. Εδώ βλέπουμε και τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Φουκάκη από το Ηράκλειο, με βοηθούς τους Λιανδράκη και Νικολακάκη, επίσης από τον σύνδεσμο Ηρακλείου. Τέταρτος διαιτητής, ο Σιμεών Κωσικίδης από την Αθήνα. Ο Ηρακλής Ψαχνών, ο οποίος ψάχνει μια νίκη μετά από 5 ανεπιτυχή αποτελέσματα, που είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από την ζώνη της ανόδων. Βλέπουμε και τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στους πάγκους των δύο ομάδων. Τόλιος, Μπακομήτρος, Εγκαλιάς, Ντελέκος, Σεοταχού, Λαμπρόπουλος και Στεπάνοβιτς για τους γηπεδούχους. Βοσνιάδης, Κυρόφσκι, Κραγιόπουλος, Βουτσιάς, Αλεξίου, Τσεκέρτσος και Σιατραβάνης για τους Θεσσαλονικείς. Ο Ηρακλής Ψαχνών λοιπόν ψάχνει μια νίκη που θα του δώσει το δικαίωμα να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και να αγγίξει την πρώτη τριάδα. Θυμίζουμε πως στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Εργοτέλης με 49 βαθμούς, ακολουθεί ο Απόλλωνας με 48. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός Βόλου με 46 και στην τέταρτη η Λάρισα με 43. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 10η θέση βαθμολογίας με 40 βαθμούς. Λίγο πιο πάνω σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη, τον φετινό μαραθώνιο της Football League, βρίσκονται αρκετές ομάδες, ο Πανατολικός, η ΑΕΛ Καλονίση, η Δόξα Δράμα, η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός μαζί με τον Ηρακλή Ψαχνών. Σε 3 βαθμούς υπάρχουν ομάδες από την 5η έως την 11η θέση βαθμολογίας. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Περίπου 1.000 οπαδοί, κυρίως των γηπεδούχων, βρίσκονται στις εξέδρες του Δημοτικού Γηπεδού Ξανθών. Ψαχνών, με συγχωρείτε. Σε λίγο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Φουκάκης, θα σφυρίξει για πρώτη φορά. Το κάνει τώρα με τον Ηρακλή Ψαχνών στην σέντρα. Και το πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση, οι πρώτες παρατηρήσεις. Ξεκίνησε το μάτς, ας περάσουμε και στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που βρίσκεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης, να μας πει τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καταρχάς, να πούμε ότι τα τελευταία 5 λεπτά, που δεν είχες έτσι την εικόνα που έχω εγώ για την κερκίδα, γέμισε το γήπεδο. Υπάρχουν και 100 με 150 φίλοι του Ηρακλή που έχουν έρθει και συνολικά γύρω στους 1.500, δηλαδή έχει γεμίσει το γήπεδο για ακόμα μια φορά, μιας και φέτος τα Ψαχνά έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στο να πετύχουν αυτό που θεωρείται θαύμα για την περιοχή. Καμία σχέση με τον Ηρακλή, βεβαίως, ο οποίος είναι συνηθισμένο σε άλλα πράγματα. Στα γρήγορα, οι απουσίες, πολύ βασική απουσία για τον Ηρακλή Ψαχνών. Ο Χαϊκάλης είναι τιμωρημένος, είναι στην κερκίδα σήμερα. Ο βασικός επιθετικός για τα Ψαχνά, ο Γιώργος Βαζάκας, δεν τον έχει στη διάθεσή του, όπως δεν έχει, έχει αφήσει μάλλον εκτός λόγω τακτικής όμως τον Βαγγέλη. Επιστρέφουν ο Πούλκα, ο Μπαράνκος, ο Ρεπετσάς και ο Σικαλιάς. Τέσσερις σημαντικές προσθήκες στην ενδεκάδα του Ηρακλή Ψαχνών. Από την άλλη, ο Γιάννης Χατζηνικολάου αρεμηνοποιεί περισσότερα προβλήματα. Φερνάντες και Τούνι τραυματίες, Παλιγιώργος και Σαββίδης τιμωρημένοι. Ανέτοιμοι ακόμα ο Παπασταριανός και ο Γεωργίου δεν είναι στην διάθεση του Γιάννη Χατζηνικολάου για το σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα, αρκετές απουσίες για τον Ηρακλή. Ειδικά αυτή του Τούνι είναι πάρα πολύ σημαντική. Ωστόσο, είναι μια ομάδα που έχει δείξει φέτος ότι τα καταφέρνει στις δυσκολίες. Ο Ηρακλής, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκε σώπαλος στο ντέρμπι εντός έδρας με τον Εργοτέλη 1-1. Απ' την άλλη πλευρά, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής, ο Ηρακλής Ψαχνών κατάφερε να πάρει ισοπαλία στην Κατερίνη από τον Πιερικό με σκορ 2-2. Ο Ηρακλής, ο οποίος τρέχει, ενώ εδώ βλέπουμε μια φάση που πήγε να δημιουργηθεί τελευταία στιγμή, ο Ρεπετσάς θα πετάξει την μπάλα πλάγια. Ο Ηρακλής έχει να ιτηθεί εδώ και 5 αγωνιστικές, συγκεκριμένα από τον Πανετολικό, σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει στις αρχές του Φεβρουαρίου με 3-0. Από εκεί πέρα μετά 3 νίκες και 2 ισοπαλίες και γενικά έχει δείξει με τον νέο προπονητή, τον Γιάννη τον Χατζηνικολάου, ότι πατά πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.
Σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή Ψαχνών, λέγαμε και στο ξεκίνημα ότι είναι μια ομάδα που έχει κάνει σαφή βήματα προόδου. Μια ομάδα που πριν 2 χρόνια βρισκόταν στην Football League 2 και τώρα βρίσκεται σε κατάσταση ανόδου. Βρίσκεται μέσα στην διεκδίκηση της ανόδου στην Super League. Προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο γηπεδούχος, ο Ηρακλής Ψαχνών, δεν το έχει καταφέρει. Εδώ θα παραχωρήσει μάλιστα και ένα πλάγιο άτομο. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο τον Βαζάκα, ένα από τους πιο έμπειρους προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Football League, με θητεία πάρα πολλές ομάδες και κίνησε και τη χρονιά στον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Πούλγα, ο οποίος αγωνίζεται ακριβώς δίπλα στον Λιώση και στον Ρούτζι, να δούμε πώς θα πάει αυτή η τριάδα των γηπεδούχων. Κατεβάζει την ομάδα με στόχο αρχικά να μην δέχτη γκολ. Ενώ βλέπουμε και τον Γιάννη Χατζηνικολάου, ως ποδοσφαιριστής, έχει περάσει και από τον Όφη και από τον Ιωνικό. Ήταν προπονητής του Πλατανιά, μάλιστα πέρσι κατάφερε να προβιβαστεί στην Super League μαζί με την ομάδα των Χανίων, αλλά κάποια άσχημα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της χρονιάς τον έφεραν μακριά από τον πάγκο των Χανιατών. Τον αντικατέστησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, 4ο λεπτό της αναμέτρησης, κερδισμένο φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους. Και Νταλουκάρ, επίσης ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνυπάρξει και στον Ιωνικό αλλά και στον Πλατανιά με τον Χατζηνικολάου. Ήταν μια από τις μεταγραφές του χειμώνα για τον Ηρακλή, ο οποίος κάνει τη δική του προσπάθεια. Εδώ πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πούλγα, αλλά κακή πάσα, ενώ κατάφερε να αποφύγει τον Ουκάρ. Και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους με τον Ρούμπι, τον Ισπανό. Εδώ βλέπουμε το δυναμικό μαρκάρισμα του Ζουλιώτη. Πούλγα που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες αυτό το ξεκίνημα. Θα κάνει λάθος, παραλίγο να κάνει λάθος. Τελικά τελευταία στιγμή θα πετάξει την μπάλα μπροστά ο Μίτσης που έβαλε και το δεύτερο γκολ. Προσπάθησε ο αρχηγός του Ηρακλή Ψαχνών, ο Μάριος Έγκος, ο άνθρωπος που βρίσκεται μαζί με αυτή την ομάδα από την τρίτη κατηγορία. Δεν κατάφερε να τσιμπήσει και να γίνει απειλητική φάση μπροστά από την εστία του Γυραιού. Μίτσης και αυτός με πολύ μεγάλη καριέρα, περάσει και από την Καλονή και από τον Φωστήρα και από τον Εθνικό Αστέρα. Και πάλι μπάλα στον Μπούλγα. Ρεπετσάς για τον Ζουλιώτη, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα μπροστά για το Σέγκο μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί αυτός για την κεφαλιά, υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Λιανδράκη. Και είναι σωστή, διότι ο Σέγκος βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τον, από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Αρκετή υγρασία σήμερα στα Ψαχνά. Πάρα πολύ το κρύο δεν είναι πάντως, και αυτό είναι καλό και για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για τους οπαδούς που βρίσκονται εδώ στο γήπεδο. Ένα φάουλ θα κερδίσει ο Πούλγα, που έχει μπει αρκετά ορεξάτος. Εδώ το φάουλ που έκανε ο Τάι. Ξανά ο Πούλγα δεν μπορεί να περάσει. Ο Βραζιλιάνος θα χάσει την μπάλα δίχως φάουλ, λέει ο κύριος Φουκάκης. Και τώρα πάλι οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ρούτσι, που πέρυσι είχε και εμπειρία Super League με την φανέλα της Δόξας Δράμας. Από την άμυνα ξεκινάει η νέα επίθεση. Εδώ ο Ρεπετσάς ανοίγει πάρα πολύ το κοντρόλ. Θα προλάβει όμως για να πετάξει μπάλα μπροστά. Έχει βγει, λέει ο βοηθός. Τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς φέτος στην Football League. Ο Ρεπετσάς. Η μπάλα δεν έχει βγει, έχει κάνει λάθος ο βοηθός εδώ. Πρόλαβε ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή Ψαχνών, για να τους ξεχωρίσουμε κιόλας. Τάι θα κερδίσει την κόντρα με το Ρεπετσά. Καθαρά αυτός. Μαρκάρισμα στην μπάλα, πλάγι out υπέρ του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ντάνι Λόπεθ.
Ισπανός, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από αγώνες Segunda Division, από Σαλαμάνκα, Las Palmas, Νουμάνθια, Αλαβές. Ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, αλλά έχει φτάσει, αν θυμάστε καλά, και σε ένα τελικό κυπέλλου UEFA πριν χρόνια. Ο Σέγκος θα χάσει τη μονομαχία από τον Ατσούρα που αγωνίζεται με προστατευτική μάσκα. Ο αριστερά προσπαθεί να βρει ο Ουαρίμπε. Η σέντρα είναι πάρα πολύ καλή, παραλίγο να έχουμε γκολ. Πήρε ανάποδα φάλτσα. Λίγο έλειψε ο Άντερσον να ευνηδιαστεί. Κοιτάξτε τι φάλτσα παίρνει μπάλα. Δεν τη βρίσκει και θα καταλήξει out. Από αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα, ανάμεσα στην εστία και στον Σέγκο, η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Κερδισμένο φάουλ για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και όπως πολύ σωστά μου υπενθυμίζει και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Αντώνης ο Νατσούρας είχε σπάσει τη μύτη του και γι' αυτό αγωνίζεται με προστατευτική μάσκα. Πάσα για τον Παλί Γιώργο, η σέντρα, επίσης ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Γιάννης Χατζηνικολάου, την κοινή του θητεία στον τα ευκαιρία για το σουτ θα το κάνει, μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα out, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή για τον Ηρακλή στο 1ο λεπτό. Εδώ βλέπουμε τον Ντάνι Λόπεθ, ένας πολύ επιθετικός back που έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα της Θεσσαλονίκης φέτος. Βλέπουμε πως ο Ντατίδης είναι αυτός που παραχωρεί το play out. Ζουλιώτης. Θα βγει την άμυνα. Και θα διώξει ο Βαγγελόπουλος. Και πάλι μπάλα πλάγια για τον Ζουλιώτη. Από εδώ προσπαθεί κυρίως ο Ηρακλής ψαχνό να δημιουργήσει κάτι. Πούγκα και λιώσεις και τα πλάγια για τον Ζουλιώτη, αυτό στην πλάτη της άμυνας, πολύ καλή παλιά για τον Σέγκο, ο οποίος κατάφερε για άλλη μια φορά να βρεθεί ανάμεσα σε Βαγγελόπουλο και Νατσούρα. Μπορεί να μην έχει καταφέρει να κάνει ένα κοντρόλ ή κάποια προσπάθεια, αλλά αν μη τι άλλο αυτό δείχνει πως υπάρχει πρόβλημα εκεί στην άμυνα του Ηρακλή και όπως βλέπουμε δεν υπάρχει και περίπτωση offside στην τελευταία φάση, παρότι διαμαρτύρονται τόσο ο Νατσούρας όσο και ο Βαγγελόπουλος τον πρώτο βοηθό, τον Λιανδράκη, δεν μπορεί να κάνει ο Σέγκος το κοντρόλ. Και ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, ο Άντερσον, εδώ συνέχεια στο παιχνίδι, στα 29 του, πρώην τερματοφύλακας της Γκουαρανή και της Ρίο Άβε. Ξανά η μπάλα πίσω σε αυτόν. Αγγελόπουλος. Κακή πασά από τον Τάι πλάγια για τον Ντάνι Λόπεθ. Ζουλιώτης. Σουλίδης αυτός που θα χωρίσει νέο πλάγιο out. Κάποια μέτρα κερδίζει συνεχώς ο Ηρακλής Ψαχνών. Που δείχνει να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το ξεκίνημα του μάτς και ενώ συμπληρώσαμε τα πρώτα 11 λεπτά. Μπακομήτρος. Ντάνι Λόπεθ για τον Ντατίδη. Αυτός κάνει λάθος πάσα. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Γενικά οι παίχτες που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή δεν έχουν ανεβάσει ρυθμούς. Ούτε ο Ντατίδης, ούτε ο Ουκάρ, αλλά ούτε και ο Τάι. Αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ακόμα ένα φάουλ δίχως αποτέλεσμα. Και πάλι από δεξιά ο Ηρακλής Ψαχνών με τον Ζουλιώτη.
Ηρακλής Ψαχνών, ο οποίος στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι είχε αναδειχθεί ισόπαλος με τον Απόλλωνα. Η κάθε την παλιά για το Σέκο, τελευταία στιγμή ο Νατσούρας είναι αυτός που θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Πούλγα. Συνεχίζει προσποιήσεις, Ζουλιώτης, είναι κακή πάσα. Δεν προλαβαίνει πλάγιο out ή out-out υπέρ του Ηρακλή. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Γιώργος Βαζάκας Πέτρο και αυτό φαίνεται τουλάχιστον μέσα από την έκφρασή του, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει αρκετά παράπονα. Όχι κάτι συντακτικό, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι στο σύστημά του, ούτε καν πλευρά σε κάποιον από τους δύο εξτρέμου ή οτιδήποτε. Απλώς έχει παράπονα με το πόσο εύκολα μπορεί να φτάνει η μπάλα από την περιοχή του γενικότερα και με τους παίκτες που δεν ακούνε. Αλλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ακουστική του γηπέδου, έτσι, επειδή υπάρχει αρκετό κόσμο και φασαρία, ή αν δεν ακούνε συνειδητά. Πάντως έχει παράπονα. Είναι το στυλ όμως του Γιώργου Βαζάκα, έτσι. Νομίζω ότι όσο τον θυμόμαστε, ο Βαζάκας είναι πολύ εκδηλωτικός. Αντίθεση, ας πούμε, με τον Γιάννη Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει τα παραπονά του, αλλά συνήθως γυρίζει και τα λέει στους ανθρώπους στον πάγκο, στους βοηθούς του και στους αναπληρωματικούς. Πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Κάτι διορθωτικό συγκριτικά με ό,τι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Ακριβώς, περιμένουμε να δούμε. Για να δούμε τον Σουλίδη. Προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια από αριστερά. Θα κάνει την τρίπλα, έρχεται πολύ ωραία να δώσει βοήθεια εκεί. Μπαράνκος, ο οποίος έχει συμμετοχή και τώρα με το Ρούτσι προσπαθεί να βγει μπροστά ο Ηρακλής Ψαχνών. Ο Γιαρίμπε για τον Πούλγα, ξανά στο Ζουλιώτη, καθώς είχε προλάβει και είχε οργανωθεί στην άμυνα ο Ηρακλής. Ωραία το 1-2 Ζουλιώτη, θα συνεχίσει προσπάθεια, θα πάει για μια σέντερ, τελικά δεν παίρνει ούτε το φάουλ. Μια φάση που είναι δίπλα στον βοηθό, ο οποίος λέει του διαιτή της αναμέτρησης του κ. Χουκάκη να συνεχιστεί κανονικά. Μάτς. Εδώ βλέπουμε τον Ζουλιώτη και αυτός αρκετά επιθετικός μπακ. Και όντως δεν υπάρχει τίποτα στη φάση. Σωστά, άφησε ο βοηθός το παιχνίδι να εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι πως οι παίχτες του Ηρακλή Ψαχνών δείχνουν να έχουν αναποτελεσματικότητα κυρίως στην τελική πάσα και είναι κάτι το οποίο τους έχει κοστίσει στα τελευταία μάτς, όπου τα πάνε εξαιρετικά, είναι η αλήθεια, στην άμυνα, καθώς δεν έχουν δεχθεί γκολ στα 8 από τα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του. Αλλά στην επίθεση δεν είναι το ίδιο αποδοτικός και είναι και πολύ σημαντική η απουσία του Χακάλη, ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει. Και πάλι από την μεσαία γραμμή και τον άξονα, Ηρακλής Ψαχνών σπάει την μπάλα δεξιά για τον Ζουλιώτη. Μπαράνκος για τον Ζουλιώτη, ευκαιρία για μια σέντρα, θα την κάνει με το στήθος ο Βαγγελόπουλος και απομακρύνει ο Ντάνι Λόπεθ. Ρεπετσάς. Ο Λιώσης για τον Ρούτσι. Αυτοί οι τρεις στη μεσαία γραμμή δείχνουν να δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Ωραία η παλιά για τον Μίτσι, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε. Ο ακραίος μπακ του Ηρακλή Ψαχνών. Σε ένα παιχνίδι που συμπληρώσαμε τα πρώτα 15 λεπτά, αλλά το μόνο που έχει να μας δείξει είναι εκείνη η σέντρα σουτ του Ραίρμπε, που κατέληξε out. Λιώσει στα χάστη, μονομαχία θα ξανακερδίσει την μπάλα και ο Τάι θα σπάσει μπροστά εκεί που βγαίνει από τα δεξιά. Ο Ρούμπι θα χάσει όμως αυτός και πάλι τη μονομαχία. Ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό, έχει ρυθμό, αλλά δεν είναι τόσο καλό σε ποιότητα. Και πάλι το άνοιγμα δεξιά για τον Ζουλιώτη, που θα προσπαθήσει να βρει μπροστά τον Μπαράνκος. Αυτός θα κάνει πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Ουγιαρίρμπε. Ενώ έκανε κίνηση φορ, βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βάλε και αρκετά φάλτσα και βάλει και αυτός λάθος στο σώμα του. Μπαράνκος. Σουλίδης, ανεβαίνει ο Λόπε, τώρα θα πάρει την μπάλα. Ξανά για το Σουλίδη. Ο Ντατίδες με αρκετό χώρο, κάνει κίνηση και τώρα θα πετάξει την μπάλα
θα λέγαμε αρκετά αργά προς τον πάλι Γιώργο που είχε ξεκινήσει από την άμυνα και προσπαθούσε να κινηθεί στην πλάτη της άμυνας. Ο Γιαρμπίντε πάντως τον ακολουθεί συνεχώς, διότι είναι ένα από τα στοιχεία του Ηρακλή αυτό. Οι προωθήσεις των δύο ακραίων μπακ, ιδιαίτερα του Ντάνι Λόπεθ και κατά δεύτερο ρόλο του Παλιγιώργου. Ρεπετσάς για τον Μπαράνκο, Σουλιώτης. Ξανά η μπάλα πίσω για τον Ρεπετσά, ο οποίος δεν ρισκάρει και θα επιστρέψει στον Γιώργο Σικιαλιά. Ρούτσις. Σε αυτό το αργό τέμπο το παιχνίδι ζητά βοήθεια ο Ρεπετσάς, θα πετάξει μπάλα μπροστά, είναι πάρα πολύ δυνατή όμως η πάσα για τον Σουλιώτη, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν μέχρι στιγμής αλλά να μην τα καταφέρνουν. Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται εκτός έδρας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε 3 εντός έδρας παιχνίδια. Στην προηγούμενη εξόρμησή του είχε επικρατήσει με 2-0 του Θρασίβουλου στην Φιλή την 24η αγωνιστική πριν από κοντά ένα μήνα. Και πάλι δεξιά με τον Ζουλιώτη και τον Μπαράνκος. Ρούτσις. Είναι ο παδί του Ηρακλή και του ενός και του άλλου, προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν την προσπάθεια των ομάδων τους. Ρεπετσάς για τον Ζουλιώτη, μονόπλευρο αυτό το την προσπάθεια ανάπτυξης του Ηρακλή Ψαχνών. Δεν θα περάσει ο Στεφανίδης, αλλά θα ξαναπάρει την μπάλα και τώρα υπάρχουν προποθέσεις για τον Ηρακλή. Στεφανίδης σε μια σέντρα, ο Μπακομήτρος έχει σωστή τοποθέτηση και θα κόψει. Και τώρα υπάρχει μια προϋπόθεση για να βγει με παραπάνω παίχτες ο Ηρακλής Ψαχνών, αλλά είναι πάρα πολύ αργή ανάπτυξη. Γιαρμπίντε με τον Σέγκο. Πιο καλούς center for που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Β και Γ εθνικές ο Μάριος Σέγκος. Προσπάθεια από τον Ρούμπι, το πλάγι out, το οποίο παραχωρεί εκεί για άλλη μια φορά ο Μπακομήτρος που έφυγε για να σκουπίσει από την άμυνά του. Και ένα πλάγι out που ανεβαίνει να εκτελέσει ο Παλιγιώργος, ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν πριν χρόνια την καριέρα τους από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ. Ελευθερώνει η άμυνα του Ηρακλή Ψαχνών εκεί που κυνηγά ο Σέγκο στην μπάλα και θα κερδίσει το πλάγιο out. Ο Μίτσης στην εκτέλεση. Νέο play-out για τους γηπεδούχους. Προσπαθούν τώρα για πρώτη φορά ίσως από αριστερά να αναπτυχθούν. Ζουλιώτης. Πούλγα. Θα πετάξει την μπάλα αριστερά. Ο Ρούτσης θα προσπαθήσει να σουτάρει, θα κάνει το σουτ, δεν ήταν άσχημο, η μπάλα θα περάσει περίπου ένα μέτρο πάνω από την εστία του Άντερσον. Στο 22, προσπάθεια από τον Κώστα Ρούτσι, ο Σέφερ την μπάλα στο δεξί, έκανε το σουτ, αυτή όμως θα καταλήξει ψηλά out. Λάγια ότι υπέρ του Ηρακλή Θεσσαλονίκη, το οποίο κερδίζει εδώ βλέπουμε τον Ντάνι Λόπεθ. Πάσα μπροστά. Και που κόβει και πάλι ο Ντατίδης.
για τον Ρούμπι. Είναι καλή πάσα. Λίγο πιο δυνατή από θα την ήθελε ο Ισπανός μεσοπιθετικός, που και αυτός δεν έχει μπει καθόλου στο μάτς. Όπως γενικά δεν λειτουργεί καλά καθόλου όλη η μεσοπιθετική γραμμή του Ηρακλή. Ο Λαζαρίδης φαίνεται τελείως απομονωμένος στην επίθεση. Σουλίδης, ο Ρούμπι αλλά και ο Τάι δεν έχουν πάρει πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να μην έχει καταφέρει να δημιουργήσει μέχρι τώρα. Ο Γιαρμπίντε θα κρατήσει την μπάλα και θα κάνει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Φουκάκη. Πλαγιάω από αυτή την πλευρά τώρα για τον Ηρακλή ψαχνών και τον Ζουλιώτη. Ζητά ο Ρούτσι στην μπάλα. Τους επιλέγει τον Λιώση. Μπροστά έγινε το λάθος, προσπαθεί ο Σέγκος, θα τσιμπήσει την μπάλα και έχουμε φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο κύριος Φουκάκης. Σε αυτή τη μονομαχία με τον Βαγγελόπουλο και τώρα Ηρακλής θα βγει μπροστά με τον Ρούμπι. Πάλι Γιώργος. Και έρθει πολύ πίσω να μαζέψει την μπάλα και να δημιουργήσει ο Τάι Λαζαρίδης. Δεν φτάνει σε αυτόν την μπάλα, απομακρύνει ο Λιώσης. Μπαράνκος, καταπληκτικό τάκλι στην μπάλα από τον Τατίδη. Τάι, ξανά για τον Σουλίδη. Ωραία προσπίση αυτός, θα φέρει την μπάλα στα αριστερό. Έξυπνη παλιά, υπάρχει ένα κράτημα μέσα στην περιοχή και μάλλον θα δει κίτρινη κάρτα, έχω εντύπωση, για θέατρο ο Λαζαρίδης. Ναι, έτσι είναι. Για να εκμεύσει το πέναλτι. Στεφανίδης διορθώνω. Για να δούμε ξανά τη φάση. Ναι, νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η πάσα του Σουλίδη πάντως. Και πάλι ο Ηρακλής προσπαθεί, δεν είναι καλή πάσα, αλλά θα προλάβει και σίγουρα εδώ έχουμε φάουλ. Πολύ εκρηκτικός ο Γιαρμπίντε. Θα πάρει το φάουλ από τον Παλιγιώργο. Κίτρινη κάρτα και για τον ακραίο πιστοφυλάκα του Ηρακλή. Δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά και όπως βλέπετε ο Παλιγιώργος έχει γλιστρήσει και χάνει τη φάση. Ένα φάουλ. Σε καλή θέση για να έρθει μπάλα εντός περιοχής για τον Ηρακλή ψαχνών. Ο Ρούτσις θα το εκτελέσει. Θα βγει ο Άντερσον και θα απομακρύνει με τις γροθιές. Ζουλιώτης. Εκεί που φαίνεται να ελέγχει. Με δεύτερη προσπάθεια με το κεφάλι ο Ντάνι Λόπεθ. Κεφάλι που θα κερδίσουν ξανά οι γηπεδούχοι που έχουν ανεβάσει την αποδοσή τους και προσπαθούν να κερδίσουν κάποιες στιμένες μπάλες έξω από την περιοχή. Άλλωστε έχουν και τα κορμιά και ο Δήμου και ο Ρεμπετσάς είναι ποδοσφαιριστές που βγαίνουν μπροστά. Εδώ το τελεί πάρα πολύ γρήγορα η λακτή της ψαχνών. Δεν μπορεί ο Ρεμπετσάς και η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Προσπαθεί να το εξηγήσει ο Ρεβετσάς του Άντερσον, ο οποίος πιθανότατα να βρει και τελευταίο στην μπάλα. Τα λέει και με τον Αντώνη Νατσούρα στα 34 του, πρώην στόπερ του Ιωνικού και του Ηρακλή. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά. Και το πλάγι ότι υπέρ του Ηρακλή ψαχνών που φαίνεται πολύ πιο αποφασισμένος. Η σέντρα αυτή τη φορά από τον Ζουλιώτη δεν είχε αυτή η κατάληξη να βρει κάποιο συμπαίκτη. Ο Άντερσον όμως στέλνει την μπάλα στον Γιαρμπίντε.
Ένα μακρινό σου δυνατό out. Ενώ υπάρχει ο Σουλίδης εκτός, έτσι δεν είναι, Πέτρο? Τάκη μου πιθανή να την αδείξει, όχι εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά πάνω στο χώμα που υπάρχει έξω από το γήπεδο. Εντάξει, πονάει είναι η αλήθεια και γι' αυτό το λόγο τρέξαν κοντά του οι γιατροί όλων των ομάδων, αλλά είναι μια χαρά και συνεχίζει. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Άντερσον. Πρώτο στην μπάλα ο Ρεπετσάς, ο Ζουλιώτης στη δεύτερη κεφαλιά. Όπως προσπάθησε να απομακρύνει ο Λιός, δεν τα κατάφερε, το κάνει ο Μίτσης. Στέλνει στην μπάλα πλάγιο out. Αργά αργά, ο Παλιγιώργος πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ρουμπί. Να τον τάει, υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Νικολακάκη. Και να λοιπόν που έχει τώρα την ευκαιρία ο Ηρακλής να φέρει την μπάλα εντός περιοχής, πάει με το αριστερό να το κάνει με ένα ποδοπόδι. Ο Ντάνι Λόβεθ που έχει πολύ καλά χτυπήματα στα στημένα. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα και ο Μίτσης στην προηγουμένη περίπτωση για το μαρκάρισμα. Ο Ντάνι Λόπεθ τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Και ανέβει και ο Νατσούρας και ο Βαγγελόπουλος. Δεν είναι καλή εκτέλεση όμως. Ο Σέγκος θα απομακρύνει. Και πάλι ο Ηρακλής μπροστά με τον Νατσούρα. Ο Παλιγιώργος με φάλτσα προσπαθεί να βρει τον Ντάνι Λόπεθ. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανένα μαρκάρισμα. Όντως βλέπουμε ο Χρήστος ο Μίτσης είναι αυτός που έχει δεχτεί την κάρτα για το προηγούμενο μαρκάρισμα. Θα πρέπει και αυτός να προσέξει από εδώ και πέρα. Είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. Θυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί στο 25 ο Στεφανίδης και στο 26 ο Παλιγιώργος από πλευράς Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Κάθε τι πάσα για τον Σέγκο που κάνει πολύ καλά αυτό ακριβώς το πράγμα. Να παίρνει την μπάλα και να τη πάει δεξιά και αριστερά. Εδώ δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Γιαρμπίντε. Σικαλιάς ψύχρεμα για τον Ρεπετσάνη. Βάζει την πίεση του Ηρακλής. Αλλάζει την μπάλα Ρεπετσάς, Δήμου και Σικαλιάς. Μπαράνκος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Δατίδης. Ο Ρεπετσάς και πάλι πήγε να βρει κάθετα τον Σέγκο. Κάνει λάθος ο Νατσούρας. Διορθώνει όμως εκεί ο Τάι. Βαθιά μπαλιά για κανέναν, ο Ρεπετσάς ελέγχει. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, διορθώνει όμως ο Δήμου. Προς το πυρ του Πιερικού. Και ωραία προσπάθεια από τον Γιαρμπίντο, ο οποίος αποφεύγει τον Παλιγιώργο που είχε κάρτα. Θα σταματήσει την μπάλα ο Ρουγουανός, προσπάθησε να πασάρει για τον Ρούτσι που είχε κάνει την κίνηση. Δεν τα κατάφερε, πλάγιο out υπέρ του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γενικά δείχνει ο Ρουγουανός από εκεί να μπορεί να καταφέρει πράγματα και να δημιουργήσει καταστάσεις, αλλά είναι λίγες οι φορές που έχει πάρει την μπάλα. Μέχρι το 25 τουλάχιστον ο Ηρακλής Ψαχνών κινούνταν μόνο από δεξιά. Κεφαλιά του Σέγκου. Ο Ρεπετσάς κάνει πολύ ωραία πάσα για τον Ζουλιώτη. Της βγαίνει από τα δεξιά. Συνεχίζει την προσπάθεια. Μπαράνκος. Αρχίζει τις προσποιήσεις, η παράλληλη σέντρα, ο Ντατίδης. Έρχεται ο Πούλγα να κάνει τη σέντρα και η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό στον αγωνιστικό χώρο, οπότε θα περάσουμε ξανά. Να πάμε μια βόλτα εκεί που βρίσκεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης να μας πει πώς ζουν οι δύο προπονητές αυτά τα πρώτα 32 λεπτά της αναμέτρησης.
οφείλω να ομολογήσω πάρα πολύ ήσυχα, ακόμα και για τον Γιώργο Βαζάκα που έχουμε πει ότι είναι πολύ εκδηλωτικός, είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα. Το ζητούμενο σε αυτήν την αγωνιστική, έτσι και να το κουβεντιάσουμε λίγο, είναι τα πολύ λίγα γκολ που έχουν σημειωθεί. Γενικότερα είναι μια αγωνιστική που το 2-0 φαντάζει μεγάλο σκορ, αν δούμε όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Οπότε ίσως και σήμερα μην περιμένουμε πολλά πράγματα σε μια έδρα που ούτως ή άλλως μπαίνουν πολύ πολύ λίγα γκολ. Ακριβώς, για να δούμε την προσπάθεια του Ζουλιώτη, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα, όμως ο Άντερσον θα βγει και θα μπλοκάρει. Όντως το μεγαλύτερο σκορ της αγωνιστικής ήταν το 2-0 του Απόλλων Σμύρνης με τον Πιερικό και το ίδιο σκορ υπήρξε και στην αναμέτρηση της Εθνικής Βόλου με τον Βίζαντα Μεγάρο. Για να δούμε τον Ιακλή που βγαίνει τώρα με τον Ρούμπι από δεξιά. Ο Τάι θα φέρει την μπάλα στα αριστερό, θα στρώσει. Ο Ουκάρ, νέα πάσα, δεν μπορεί εκεί ο Στεφανίδης. Και ο Δήμο θα προσπαθήσει τουλάχιστον να βγάλει μπροστά στην ομάδα του. Λιώσης. Πάρα πολύ αργή ανάπτυξη από τον Ηρακλή ψαχνών Σέγκος. Και αυτό θα σπάσει την μπάλα δεξιά για τον Ζουλιώτη. Έρχεται να γίνει σέντερ φόρο ο Γιαρμπίδη, αλλά η σέντερ είναι πάρα πολύ κακή. Θα ελέγξει ξανά ο Λιώσης. Ίσως είναι η πρώτη φορά που βγήκε με αξιώσεις ο Ηρακλής στην αντεπίθεση. Παράγκος η σέντρα είναι. Εύκολη υπόθεση για τον Άντερσον, ο οποίος θα παίξει γρήγορα για τον Ρούμπι. Ο Καρ για τον Ντάνι Λόπεθ. Και ο Μίτσης τώρα από τα αριστερά. Δεν έχει πολλές επιλογές δίπλα στον Ρούτσι. Έχει πέσει η απόδοση και του Πούλγα σε αυτά τα τελευταία λεπτά που είχε ξεκινήσει αρκετά φρέσκος, αρκετά δραστήρια θα λέγαμε την αναμέτρηση. Κωστίογδοη αγωνιστική. Η έχει τα εξής αποτελέσματα. Αναγέννηση για Νιτσόν το Ξαδρά μας 0-1. Απόλλων Σμύρνης Πιερικός όπως αναφέραμε 2-0. Αναγέννηση επανομής Ολυμπιακός Βόλου 0-1. Πολύ σημαντική νίκη για τους Βολιώτες. Εργοτέλης ΑΕΛ Καλονής 0-0. Καλυθέα Εθνικός Γαζόρου 1-0. Λάρισα Παναχαϊκή 1-1. Νίκη Βόλου Βίζας Μεγάρων 2-0. Φωκικός Θρασίβουλος 1-0. Και Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0. Γενικά αυτή την αγωνιστική οι ομάδες πρόσεξαν, έχουν μπει παραπάνω τις άμυνές τους από ό,τι έπρεπε. Σε ένα πραγματικό, το λέμε συνεχώς, αλλά είναι η αλήθεια, μαραθώνιο της δεύτερης κατηγορίας που θα τελειώσει, ένα πρωτάθλημα που θα τελειώσει στα μέσα του Ιουλίου. Καθώς άργησε και να ξεκινήσει λόγω της αναδιάρθρωσης. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής, αρκετά μέτρα πάντως, μακριά από τη μεγάλη περιοχή του Σικαλιά. Ο Στεφανίδης πάνω από την μπάλα με το αριστερό, είναι εκεί ο Τάι. Εκτελείται η μπάλα πάνω στο τείχος. Λόπεθ. Σέντρα σου, την μπάλα out. Καμία τύχη. Και κάτι ζητά, νομίζω, Πέτρο, διαιτητής από τον τέταρτο. Τι είναι αυτό? Έχει ζητήσει, υπάρχει κάποιο λέιζερ το οποίο τον ενοχλεί και ζήτησε να πουστεί το μεγάφωνο, μια παράκληση για να σταματήσει αυτό το λέιζερ. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά στα ελληνικά και όχι μόνο γήπεδα. Και είναι άλλωστε και οδηγία της UEFA να υπάρχουν παρατηρήσεις, ακόμα και να διακόπτεται η αναμέτρηση όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Και πάλι ο Ζουλιώτης από τα δεξιά. Στο δεύτερο δοκάρι ο Σέγκος είναι κακή σέντρα όμως. Καταφέρνει με το κεφάλι, προσπαθεί να πλασάρει για τον Ρούτσι. Τάι. Θα σπάσει την μπάλα πλάγια για τον Ρούμπι. Ξανά ο Τάι θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ζητά Στεφανίδης που είναι πολύ πλάγια. Θα συνεχίσει την προσπάθεια με το εξωτερικό. Η πάσα το πλασέ και μπλοκάρει ο Σικαλιάς. Εδώ δούλεψε καλά ο Ηρακλής με την παράλληλη σέντρα και την προσπάθεια του Ρούμπι, αν δεν κάνω λάθος. 37ο λεπτό. Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση. Είχε υπομονή ο Στεφανίδης.
Έκανε και την πάσα με το εξωτερικό. Το πλασί όμως δεν ήταν καλό με τα αριστερό. Με αποτέλεσμα ο Σικαλιάς να πέσει εύκολα και να λοκάρει την μπάλα. Βλέπουμε και τις τελικές προσπάθειες. 2 για τον Ηρακλή Ψαχνών, 4 για τον Ηρακλή. Παρότι ο Ηρακλής Ψαχνών είναι η ομάδα που έχει την μπάλα περισσότερη ώρα στα πόδια της, δεν έχει καταφέρει να φτάσει. Ενώ έχει τραυματιστεί και ο Μπαράγκος από ένα προηγούμενο μαρκάρισμα, το βλέπουμε εδώ. Και τώρα φαντάζομαι πως ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Φουκάκης, θα ζητήσει... Όχι, νομίζω πως μπορεί να συνεχίσει ο Μπαράγκος, δεν θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Αρκετός ο κόσμος, όπως βλέπετε, στο δημοτικό γήπεδο Ψαχνών. Άλλωστε ο Ηρακλής πριν κάποια χρόνια ήταν ομάδα που αγωνιζόταν στο τοπικό πρωτάθλημα, αλλά βήμα-βήμα, σιγά-σιγά κατάφερε να ανέβει επίπεδο. Βλέπουμε και την κατοχή, 59% για τον Ηρακλή Ψαχνών, 41% για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι η δεύτερη φορά που συναντούνται δύο ομάδες. Ηρακλής Θεσσαλονίκης δεν έχει δώσει ποτέ αγώνα στα Ψαχνά. Στο μάτς του πρώτου γύρου, δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Ρούτσις. Θα κερδίσει το πλαγιάτ και όπως πολύ σωστά λέει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είχε ένα απίστευτο σερί Ηρακλής Ψαχνών για να φτάσει τόσο ψηλά. Είχε 19 μάτσα ήττητος και ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ στην Ευρώπη μαζί με την Χέρτα Βερολίνου στην Σβάιντε Λίγα. Βέβαια η Χέρτα έχει εξασφαλίσει σχεδόν την ανοδότηση στην Μπούντες Λίγκα. Το ίδιο ελπίζουν να κάνουν και στον Ηρακλή Ψαχνών και η ομάδα να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία. Πούλγκα μετά από ώρα με την μπάλα στα πόδια προσπαθεί να κερδίσει κόντρες, δεν τα καταφέρνει. Ντατίδης να παίξει κάθετα, δεν είχε προλάβει να γυρίσει και να υποδεχθεί την μπάλα ο Στεφανίδης. Σεγκός, θα σπάσει πολύ ώρα για τον Γιαρίρ Μπίρε. Παλιγιώργος έχει χτυπήσει, πάει να του ζητήσει το λόγο ο Γιαρμπίντε. Και τώρα πάει να τον καθησυχάσει και να τον ηρεμήσει ο Νατσούρας, που πάντα σε αυτές τις καταστάσεις έχει το ρόλο του πυροσβέστη. Κνευρισμένος ο Παλιγιώργος, το προηγούμενο μαρκάρισμα. Εδώ βλέπουμε τον Λουίς Ογιαρμπίτε, ο οποίος φυσικά θα δει την κίτρινη κάρτα. Στο 41ο λεπτό, δεύτερος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Ψαχνών. Εδώ ακριβώς το πάτημα δίνεται το φάουλ. Μπαράγκος προσπάθησε να αλλάξει την μπάλα με τον Γιαρμπίντε, ζητούν φάουλ δηλαδή και παίζεται, λέει ο κύριος Σουκάκης. Ο Ζουλιώτης θα κρατήσει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Ρούμπι. Ένα φάουλ αρκετά πλάγια αλλά πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Περισσότερο θα λέγαμε ότι μπερδεύτηκε ο Ρούμπι. Πάνω από την μπάλα είναι ο Λουίς ο Γιαρμπίντε. Μια από τις μεταγραφές του χειμώνα. Αρκετές παρατηρήσεις από τον κύριο Φουκάκη.
Γιαρμπίντε πάει απευθείας η μπάλα πάνω στο τείχος εκεί που είναι ο Ισπανός, ο Ρούμπι. Έξαλλος ο Γιώργος Βαζάκας, δεν του άρεσε καθόλου η εκτέλεση, έτσι δεν είναι Πέτρο? Γιατί είχε δώσει ολόκληρες εντολές που ακριβώς να πάει, σε ποιο ποδοσφαιριστή, οτιδήποτε, και μπάλα τελικά πήγε εκεί που πήγε. Ένα γέμισμα, παραλίγο να γίνει το λάθος, δεν τον άκουσε τον Άντερσον ο Νατσούρας, αλλά διόρθωσε εκεί ο Βαγγελόπουλος. Σέγκος για τον Μίτσι. Αυτό στα σεντράρι, εκεί που δεν βρίσκεται κανένα συμπαίκτης του, εύκολα. Ο Βραζιλιάνος θα μαζέψει την μπάλα και θα βγάλει πολύ ωραία μπροστά για το Σουλίδη που έχει αλλάξει πλευρά πλέον με το Ρούμπι εδώ και κάποια λεπτά. Υπάρχει φάουλ κερδισμένο για τους γηπεδούχους. Ακόμα περίπου 2 λεπτά και κάτι για να συμπληρώσουμε ένα μάλλον υποτονικό πρώτο ημίχρονο, χωρίς πολλές φάσεις, χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό το παιχνίδι. Περάσουμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ναι, μιας και υπάρχει διακοπή, πρέπει να ίσως να κοιτάξουμε πόσες σέντρες από τον Ηράκλειο Ψαγνών πρέπει να έχουν φτάσει απευθείας στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Πρέπει να είναι περισσότερες από 4-5, δείγμα ότι γενικότερα θέλει αρκετή δουλειά η ομάδα στις σέντρες. Διότι δεν είναι ότι πάνε κάπου χαμένα, πάνε ακριβώς πάνω στον τερματοφύλακα. Εγώ προσωπικά έχω μετρήσει 3-4 τέτοιες φάσεις. Ακριβώς αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι τα πάει πολύ καλά ο Ηρακλής Ψαχνών μέχρι να φτάσει έξω από την περιοχή. Εκεί του λείπει τελική πάσα, η τελική μεταβίβαση, είτε αυτή είναι κάποιο γέμισμα από πλάγια, είτε κάποια κάθετη πάσα. Διότι στην κατοχή της μπάλας τα έχουν πάει εξαιρετικά και ο Πούλγα και ο Ρούτσης και ο Λιώσης, αλλά δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τους τρεις επιθετικούς, και μιλάμε φυσικά για τους δύο ακραίους, τον Γιαρμπίντε και τον Μπαράνκος, αλλά και στην κορυφή της επίθεσης τον Μάριο Σέγκο. Ωραία, υπάρχει στην πλάτη της άμυνας, δεν υπάρχει offside, δεν είναι πάρα πολύ δυνατή για τον Σουλίδη, εδώ κινήθηκε εξαιρετικά. Ο Ηρακλής, βλέποντας ότι και ο Μίτσης αλλά και ο Ζουλιώτης είναι back που ανεβαίνουν, εδώ βλέπετε είναι λιγάκι offside, ο Σουλίδης είναι περίπου μισό μέτρο, φάση που διέφυγε από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Νικολακάκη, αλλά παρόλα αυτά η ενέργεια ήταν πολύ καλή για τους φιλοξενούμενους. Ο Μίτσης σε αυτό το φάουλ θα προσπαθήσει να γεμίσει και να σημαδέψει τον Σέγκο. Η μπάλα περνά πάνω από τον αρχηγό του Ηρακλή Ψαχνών. Ρεπετσάς. Μπάλα πίσω εκεί που ο Σικαλιάς θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τον Μπαράνκος. Πρώτος ο Ντάνις Λόπεθ. Και όπως μου λέει και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν είχαμε άλλο στη διακοπή στην αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πάρα πολύ ήρεμα. Εδώ βλέπουμε όντως η μπάλα έχει βγει εκτός. Ο Πούλγα με το στήθος απομακρύνει όπως ο Βαγγελόπουλος. Πρώτος στην μπάλα ο Μίτσης. Ηρακλής σε μια ίσως τελευταία προσπάθεια για να απειλήσει. Μπάλα πίσω, πάλι Γιώργος. Για τον Σουλίδη. Καρ. Βαγγελόπουλος. Ρούμπι με τον Τάι. Ξανά ο Ισπανός. Ντάνι Λόπεθ. Εδώ το παράκαναν οι τρεις Λατινοαμερικάνοι, θα λέγαμε. Ένας Λατινοαμερικάνος και δύο Ήβηρες του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Συμπληρώσαμε το λεπτό των καθυστερήσεων. Ηρακλής Ψαχνών, Ηρακλής 0-0, σαν παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστία. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε πως όποια από τις δύο ομάδες καταφέρει να πάρει την νίκη σε αυτό το μάτς θα βρεθεί στις θέσεις που οδηγούν αρχικά στους αγώνες μπαράς και συνέχεια στην απευθείας άνοδο. Θυμίζουμε επίσης πως ο Εργοτέλης είναι πρώτος με 49 βαθμούς, ακολουθεί ο Απόλλωνος Σμύρνης με 48, τρίτος Ολυμπιακός Βόλου με 46, ομάδες πάντως που έχουν παραπάνω παιχνίδια στα πόδια τους. Βλέποντας την στατιστική απεικόνηση του πρώτου χρόνου, εμείς θα σας αφήσουμε, επιστροφή και πάλι σε λίγο.
Επιστρέψαμε στα Ψάχνα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του Ηρακλή Ψάχνου με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Όπως βλέπετε, σκορ από το πρώτο ημίχρονο δεν υπάρχει. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες για γκολ, όπως βλέπετε, λίγες προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, τρεις για τον Ηρακλή Ψαχνών, τέσσερις για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Οι γηπεδούχοι μπορεί να είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά τους έλειψε ξεκάθαρα η τελική πάσα, η τελική προσπάθεια εν αντιθέσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία περίμενε τους γηπεδούχους και προσπάθησε να απειλήσει στην κόντρα επίθεση. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, αναμέτρηση στην οποία ολοκληρώνεται η 28η αγωνιστική της Football League. Θυμίζουμε πως ο Ηρακλής Ψαχνών, μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, βρίσκεται στην πέμπτη θέση βαθμολογίας με 42 βαθμούς, ενώ είδαμε και τον Γιάννη Χατζηνικολάου με τον συνεργάτη του, παλιό άσο του Όφη, τον Δημήτρη Μούτα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, αν και ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή χρονιά, έχει υποχωρήσει στην 10η θέση με 40 βαθμούς, ωστόσο όλα είναι ανοιχτά. Και αυτό το λέμε διότι από την 4η θέση μέχρι την 12η που βρίσκεται η Καβάλα, τις ομάδες χωρίζουν 14 βαθμοί και όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες αγωνιστικές. Τρεις πρώτες θέσεις οδηγούν στην Super League απευθείας. Από την 4η ως την 7η θέση οι ομάδες θα δώσουν αγώνες μπαράζ για την άνοδο. Ενώ οι τρεις ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας θα υποβιβαστούν στην ανανεωμένη του χρόνου Football League 2. Θυμίζουμε ότι πλέον θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες, δύο επαγγελματικές, η Super League και η Football League. Και μετά μια μεγάλη κατηγορία, Βορρά και Νότου, όπως παλαιότερα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση για το δεύτερο ημίχρονο. Σφυρίζει για πρώτη φορά ο κύριος Φουκάκης. Να θυμίσουμε τις δεκάδες των δύο ομάδων. 4-3-3 για τον Ηρακλή Ψαχνών του Γιώργου Βαζάκα με τον Σικαλιά κάτω από τα γκολπόστ. Το Δήμο με τον Ρεπετσά στο κέντρο της άμυνας. Ο Μίτσης αριστερά-δεξιά ο Ζουλιώτης. Λιώσης Πούλγα και Ρούτσης είναι οι τρεις στη μεσαία γραμμή. Ο Γιαρμπίντα, για να δούμε όμως τώρα τον Ηρακλή Ψαχνών, ακόμα μια κακή σέντρα από τα δεξιά θα μαζέψει ο Άντερσον. Ο Γιαρμπίντα αριστερό, half extreme δεξιά ο Μπαράνκος και στην κορφή της επίθεσης ο Μάριος Σέγκος. 4-2-3-1 η διάταξη του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Άντερσον κάτω από τα γκολπόστ, Βαγγελόπουλος και Νατσούρας στο κέντρο της άμυνας, ο Παλιγιώργος δεξιά αριστερά. Ο Ντάνι Λόπεθ, ο Ντατίδης με τον Ουκάρι είναι οι δύο αμυντικοί χαφ, μπροστά του σε ρόλο επιθετικού χαφ ο Τάι. Εδώ μια σέντρα, μέσα στην περιοχή απομακρύνει ο Ζουλιώτης. Ο Ρούμπι ξεκίνησε δεξιά, πήγε αριστερά προς το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου, ο Σουλίδης και στην κορφή της επίθεσης ο Στεφανίδης. Εδώ μια σέντρα από αριστερά για τον Σουλίδη, δεν ήταν καλή από τον Ντάνι Λόπεθ. Από τις λίγες φορές η αλήθεια είναι που ο Ισπανός είχε ανέβει από την πλευρά του. Και τώρα ο Γιώργος Σικαλιάς είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σημαδεύει το Σέγκο. Φάλ θα κερδίσει ο έμπειρος φορ των γηπεδούχων. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Να περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που βρίσκεται πάντα ο Πέτρος Πολυχρονίδης, να μας πει αν αλίευσε κάτι από αυτά που ζήτησαν οι δύο προπονητές από τους ποδοσφαιριστές τους για το δεύτερο ημίχρονο. Από την πλευρά των Ψαχνών, το αυτονόητο να τελειώνουν πιο σωστά οι φάσεις, διότι αυτό που παρατηρήσαμε κι εμείς δεν είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν παρατηρεί ο προπονητής των Ψαχνών, και όσο ο Βαζάκας και το τεχνικό του επιτελείο, δεν τελειώνουν οι προσπάθειες ή δεν τελειώνουν, εν πάση περιπτώσει, εκεί που πρέπει να τελειώνουν με μια τελική φάση. Τελειώνουν πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά, τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα πολύ διαφορετικό, ίσως λίγο περισσότερη πίεση πιο ψηλά για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης από τον Γιάννη τον Χατζηνικολάου, και από τη στιγμή που οι δύο προπονητές δεν άλλαξαν και κάποιο παίχτη, αλλά όπως βλέπουμε και σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και την τακτική τους, σημαίνει ότι πιστεύουν στο σύστημα το οποίο δοκίμασαν όλη την εβδομάδα για να πάρουν αυτό το παιχνίδι. Σε ένα γήπεδο που θυμίζουμε ότι τα μεγάλα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σπάνια και πολύ δύσκολα μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Συνήθως όπως περιχαίνει γκολ εδώ φεύγει και νικητής με βάση τα αποτελέσματα μέχρι τώρα στις προηγούμενες αγωνιστικές. Πέτρο,
Άλλωστε τα ψαχνά είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Οπότε όποιος καταφέρνει να πετύχει γκολ βρίσκεται αυτόματα και πιο κοντά στην νίκη. Ο Παλιγιώργος στο πλάγιο out για τον Στεφανίδη. Τάι για τον Ρούμπι. Κακό το κοντρόλ. Γενικά όλες οι επαφές των μεσοπιθετικών και από τις δύο ομάδες δεν είναι καλές. Παρότι το γήπεδο δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αξίζει ίσως να είναι εδώ παραλίγο το λάθος από τον Χουάντερσον, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια, κάνει το λάθος. Εδώ έδειξε ότι είναι Βραζιλιάνος θερματοφύλακας, αν με τι άλλο ο Χουάντερσον. Παραλίγο να κάνει την κάφα της χρονιάς. Τελικά διόρθωσε την κατάσταση. Και όπως μεταφέρει και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ υπάρχει φάουλ περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε καλή θέση εδώ, προσπάθεια του Κάρ που χάνει την ισορροπία του κοντά στη φάση, και εδώ βλέπετε ξανά τι κάνει ο Άντερσον, ο οποίος καταφέρει να σώσει μια φορά την κατάσταση, κάνει λάθος δεύτερη φορά και με τη βοήθεια εκεί του Ντατίδη δεν υποπίπτει στην γκάφα της χρονιάς. Για να περάσουμε γρήγορα να ακούσουμε από τον Πέτρο πριν εκτελεστεί το φάουλ, τι ακριβώς του είπε ο προπονητής του. Τα γρήγορα λοιπόν, αφού του έκανε διάφορα παράπονα στα ελληνικά, που κατάλαβε βεβαίως ο θεματοφύλακας τι ακριβώς έχει υποθεί, ζήτησε συγγνώμη από μόνος του και ο Χατζη Νικολάου του έκανε το σημάδι της συγχώρεσης για όλη αυτή την προσπάθειά του. Ακριβώς, διότι αν πέσει η ψυχολογία ενός θεματοφύλακα, είναι πολύ κακό για άλλη την ομάδα. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ντάνι Λόπεθ, αυτός νομίζω πως θα το εκτελέσει, παρότι εκεί είναι για δεξιοπόδαρο. Συνήθως εκτελεί όλες τις μπάλες. Και ο Σουλίδης θα το εκτελέσει η μπάλα out. Όχι, ήταν ο Τάι. Ο Τάι είναι αυτός που εκτέλεσε με το δεξί. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σικαλιά στην πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου. Βλέπουμε ξανά την εκτέλεση. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο γάμα ο Βραζιλιάνος. Καλή εκτέλεση, απλά η μπάλα πήρε λίγο ύψος παραπάνω. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ηρακλή στο 51. Νατσούρας βγαίνει από την αμυνά του για να διορθώσει. Λόπεθ. Για να περάσουμε στον Πέτρο Πολυχρονίδη, έχουμε την πρώτη αλλαγή. Ο Μπαράνκος δεν θα συνεχίσει άλλο. Στη θέση θα μπει ο Στεπάνοβιτς σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλιστα, πρώτη αλλαγή, προσπαθεί να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Έχω την εντύπωση ο Γιώργος Βαζάκας. Η αλήθεια είναι πως ο Μπαράνκος είχε κάποιες εκλάμψεις στο ξεκίνημα του αγώνα και τίποτα παραπάνω. Στη θέση του ο Μαυροβούνιος Σλάβεν Στεπάνοβιτς, πρώην παίκτης της ΖΕΤΑ, της Παρτιζάν. Όταν ακόμα το Παμβρούνιο ήταν ενοποιημένο με την Σερβία, της Βοηβόντινα, των Τρικάλων, της Ντάτσια Τσιτσινάου και από τον περασμένο Γενάρη του Ηρακλή Ψαχνών. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Μπαράνκος, ο Αργεντινός θα περάσει εκτός θέση του, ο 25χρονος μέσος, ο Σλάβεν Στεπάνοβιτς. 52. Χειροκροτείται πάντως ο Ισπανός. Πέντρο Μπαράνκος. Ούλγα, ο Σέγκος θα πάρει το φάουλ. Στεπάνοβιτς πάει να παίξει δεξιά. Δεν αλλάζει κάτι στην διάταξη του Ηρακλή Ψαχνών. Μίτσης κάνει λάθος, θα κλέψει ο Σουλίδης, η πάσα στο χώρο, εκεί που ο Ρεπετσάς έχει βγει και έχει καθαρίσει τη φάση με τον Στεφανίδη, θα πάρει μάλιστα και το φάουλ. Είδαμε ο Ρεπετσάς είναι ένας από τους καλύτερους center back στο πρωτάθλημα της Football League. Εδώ κοιτάξτε πόσο ωραία θα σκουπίσει τη φάση και θα πάρει μάλιστα και το φάουλ, αυτό το τράβημα του Στεφανίδη. Πρώτος στην μπάλα ο Νατσούρας απομακρύνει όπως όπως, Στεφανίδης με Δήμο. Υπάρχει φάουλ από τον κεντρικό αμυντικό των Ψαχνών. Ε,
εδώ αυτό το κράτημα με το αριστερό χέρι δίνεται σωστά ως φάουλ. Και πάλι ο Τάι στην εκτέλεση πολύ καλή, θα μαζέψει ο Γιώργος Συγκαλιάς. Δεν πήγε κανένα συμπαίχτης στην πορεία της μπάλας. Είναι πολύ καλύτερος ο Ηρακλής αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Εν συγκρίση με το πρώτο, δημιουργεί περισσότερο, έχει κερδίσει κάποια φάουλ. Ενώ ο Ηρακλής ψαχνών δείχνει να ψάχνεται ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Λάθος από τον Ογκιαρμπίτε. Δεν καταφέρνει ο Τάι να κάνει την ποδιά που ήθελε εκεί. Ξανά ο Ρουγουανός. Λάθος πάσα. Νατσούρας. Κόψει ο Ζουλιώτης. Και την πάσα προς τον Ρούμπι. Με τον Στεπάνοβιτς την πρώτη επαφή με την μπάλα. Ωραία κάθε την παλιά για τον Σέγκο. Στεπάνοβιτς με τη μία από την άλλη πλευρά. Με το στήθος καταπληκτικά ο Παλιγιώργος. Θα επιστρέψει την μπάλα στον Χουάντερσον. Ο οποίος πάει να παίξει γρήγορα για τον Στεφανίδη. Πρώτος στην κεφαλιά ο Μίτσης. Πλάγια out αφήνει ο Σουλίδης. Θα κάνει και λάθος. Ο Ρούτσης θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Όχι, είναι ο Λιώσης, ο αμυντικός χαφ του Ηρακλή Ψαχνών. Αργά αργά πάει ο Παλιογιώργος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Βαζάκα, πάντα όρθιος, παρακολουθεί την εξέλιξη της αναμέτρησης. Έγινε το λάθος, ο Τάι, ωραία πάσα για τον Στεφανίδη, αυτός ίσα που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Κανένα πρόβλημα για τον Σικαλιά. Δειλά-δειλά ο Ηρακλής πατά περιοχή και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό σε συγκρίση με τον πρώτο ημίχρονο. Εδώ ωραία πάσα, ο Ρεπετσάς με το κεφάλι. Στεπάνοβιτς για τον Πούλγα. Ζουλιώτης. Η εικόνα του μάτς έχει αλλάξει και ενώ συμπληρώσαμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, Ντατίδης αλλαγή αριστερά για τον Ρούμπι, πρώτο στην μπάλα ο Ζουλιώτης. Στεπάνοβιτς στο χώρο εκεί που είναι ο Πούλγα, ανεβαίνει ο Ζουλιώτης από δεξιά. Η σέντρα, εκεί που κόβει ο Ευαγγελόπουλος και πάλι ο Ηρακλής. Στο χώρο για τον Λαζαρίδη, ο Ρεπετσάς πρώτος βρίσκει πάλι την μπάλα, καταπληκτική τοποθέτηση. Χειροκροτείται μάλιστα από όλους όσους βρίσκονται στο γήπεδο. Μίτσης για το Σέγκο, ο οποίος έρχεται από το offside, σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Νικολακάκη. Σωστή υπόδειξη. Είναι ακάλυπτος ο αρχηγός του Ηρακλή. Και εδώ βλέπουμε ξανά πριν την πάσα για τον Στεφανίδη. Δεν μπόρεσε να βρει γεμάτη την μπάλα με το κεφάλι. Κανένα πρόβλημα για το Σικαλιά. Και πάλι ο Ηρακλής από τα αριστερά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μίτσης σε πλάγιο out. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει. Διότι δεν έβλεπε αν είχε παίχτη που είχε τελικά το Σουλίδη πίσω του. Φάση που στην προηγούμενη περίπτωση την έχει ο τερματοφύλακας και λέει στον αμυντικό που πρέπει να στείλει την μπάλα, γιατί αυτός έχει το οπτικό πεδίο. Πάλι Γιώργος. Ηρακλής έχει καταφέρει και έχει μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Γιώργος Βαζάκας Πέτρο είναι όρθιος, σίγουρα δεν του αρέσει η εικόνα της ομάδας σε αυτό το ξεκίνημα. Όχι βεβαίως, γιατί δεν έχει πρώτον καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής βγήκε πιο διαβασμένος στο δεύτερο ημίχρονο, διορθώνοντας τα λάθη του πρώτου μέρους και αυτό που έχουν να κάνουν με την κατοχή της μπάλας, αλλά και την αγωνιστική συμπεριφορά. Και γι' αυτό το λόγο τριγυρίζουν τουλάχιστον όχι πολύ πολύ επικίνδυνα, με εξαίρεση εκείνο τον μακρινό ζούτ, αλλά φλιαρούν έξω από την περιοχή των ψάχνων. Και φυσικά ο Βαζάκας που το έχει μπροστά του όλο αυτό, διότι είναι από την πλευρά που αμήνεται η ομάδα του, ασφαλώς έχει την ευκαιρία να τα λέει συχνά με τους παίκτες του και κυρίως τους αμυντικούς του. Εκτέλεση κόρνερ με τον Ντάνι Λόπεθ στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Σικαλιάς και μαζεύει μπροστά από τον Βαγγελόπουλο, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα, έχω την εντύπωση.
διότι έπιασε από το χέρι τον Γιώργο Σικαλιά, αν πρόλαβα να δω καλά στην προκειμένη φάση. Του ζητά μάλιστα να γυρίσει πίσω, τώρα θα την δείξει την κάρτα. Ναι, βεβαίως. Εδώ προσπάθησε να βρει την μπάλα ή τη βρήκε λιγάκι ο Βαγγελόπουλος και γι' αυτό το πράγμα τιμωρείται. Στο 59, τρίτη κίτρινη κάρτα για λογαριασμό του Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ότι έχει δεχτεί στο 25 ο Στεφανίδης, στο 26 ο Παλιγιώργος. Ηρακλής ψάχνων θα βγει μπροστά από δεξιά. Ο Ζουλιώτης σε μια ωραία πάσα για τον Στεπάνοβιτς. Το γύρισμα πάρα πολύ δυνατό. Ο Σέγκος δεν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ εντός περιοχής και το τακουνάκι που επιχειρεί συνέχεια προς τον Μίτσε δεν ήταν καλό. Εδώ κατάφερε να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής ψάχνων. Αλλά το γύρισμα του Στεπάνοβιτς δεν ήταν καλό. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο με άλλους δύο παίχτες μέσα στην περιοχή για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά από τον Λιώση. Σέγκος θα πάρει. Όχι, υπάρχει offside, δεν υπάρχει foul. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Με τον Στεπάνοβιτς να φεύγει από κανονική θέση, να προλαβαίνει, αλλά να είναι πάρα πολύ δυνατή η σέντρα του. Η πάσα στο χώρο για το Ρούμπι, είναι πιο γρήγορος αυτός από το Ρεπετσά, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Out για τον Ηρακλή Ψαχνών. Παρότι είναι η πρώτη ομάδα που έκανε αλλαγή, δεν έχει καταφέρει να πάρει πάρα πολλά πράγματα από αυτήν. Μόνο στην προηγούμενη φάση φάνηκε ο Στεπάνοβιτς. Στεφανίδης, ωραία κάθετα αλλά δυνατά για το Ρούμπι, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Και εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση, σωστά δίνεται ο offside, ο Σέγκος. Άψογος μέχρι τώρα ο κύριος Νικολακάκης. Ντάνι για τον Ρούμπι. Αυτός στον άξονα και που βρίσκεται ο Τάιμε. Παραπάνω παίχτες τώρα ο Ηρακλής, αλλά ανοίγει πάρα πολύ την μπάλα ο Κάρ. Παλιγιώργος δεν μπορεί να πασάρει όπως θα θέλει με το στήθος στο Σουλίδη. Πλάγι out για τον Ηρακλή ψαχνών. Ζητούν φάουλ για μαρκάρισμα πάνω στο Σέγκο οι γηπεδούχοι. Αφήνει το μάτς να συνεχίσει ο κύριος Φουκάκης. Συνέχεια ο Ρεπετσάς θα κάνει μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα πάνω στον Τάι, θέλοντας να σταματήσει τη φάση. Ενώ υπάρχουν εκεί και παράπονα από τον Δήμο, διότι δεν σταμάτησε το παιχνίδι ο Ηρακλής τηρώντας το fair play. 62ο λεπτό, κίτρινη κάρτα για τον Ρεπετσά. Εδώ η προηγούμενη φάση. Έχει βρει την μπάλα, έχει βρει και πόδια ο Νατσούρας. Και εδώ το φάουλ που κάνει δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα, το μαρκάρισμα. Το παραδέχεται και ο ίδιος ο Ρεπετσάς, ζητώντας συγγνώμη από τον διαιτή της αναμέτρησης. Για να περάσουμε μέσα στον, μάλλον δίπλα από τον αγωνιστικό χώρο, εκεί που είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ναι, Πέτρο. Ενώ υπάρχει αυτή η διακοπή, αρκετοί παίκτες πήγαν πάνω στη φάση, εκεί γενικώς υπάρχουν και αρκετές γκρίνιες. Μέχρι και ο τερματοφύλακας του Ηρακλή έφτασε κοντά στη μεσαία γραμμή και πανικόβλητη η άνθρωπο από τον πάγκο, με πρώτα απ' όλο βεβαίως τον Γιάννη Χατζηνικολάου, του ζήτησε να γυρίσει αμέσως πίσω, με αφορμή βεβαίως την τελευταία φάση που ξεχάστηκε και βγήκε αρκετά εκτός περιοχής. Τον είδα να φτάνει μέχρι το κέντρο και προκειμένου να γίνει κάτι γρήγορα, μια εκτέλεση φάουλ γρήγορα και να εκτεθεί ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Του ζήτησαν γρήγορα να συνέλθει και να γυρίσει πίσω στη μεγάλη περιοχή του. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Άντερσον προφανώς, όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι, θα θέλει να γίνει επιθετικός όταν ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Απλά κάπως έτσι λένε ότι γίνεται στη Βραζιλία. Όσοι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Τόσα χρόνια Βραζιλιάνοι, ένα σπουδαίο τερματοφύλακα ουσιαστικά έχουν βγάλει. Και τον Ταφαρέλ ακριβώς. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κάτω του μετρίου. Ένα φάουλ αρκετά μακριά
Προφανώς με πάσα έχω την εντύπωση από τον Ντάνι Λόπεθ στο Στεφανίδη, ο οποίος μένει τελικά στην φάση. Εκτελεί πλασαριστά ο Ντάνι Λόπεθ. Δεν μπορεί να μπει ο Νατσούρας στην πορεία της μπάλας και έτσι θα καταλήξει η out. Νομίζω πως μάλλον έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν σχεδιάσει οι παίκτες του Ηρακλή. Ενώ επέστρεψε, όπως μας μεταφέρει ο Πέτρος Πολυχρονίτης, και ο Τάι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν πατά καλά το πόδι του, δέχτηκε μια πολύ δυνατή κλωτσιά από τον Ρεπετσά. Σουλίδης θα κερδίσει τις κόντρες. Έρχεται ο Λιώσης να του πάρει την μπάλα καθαρά. Ο Γιαρμπίντε για τον Πούλγκα που έχει έρθει να παίξει αριστερός ενδιάμεσος πλέον και ο Ρούτσης έχει πάει από την πλευρά. Εδώ ο Ρούτσης με την μπάλα για τον Στεπάνοβιτς. Ο Πούλγκα θα κάνει την πάσα offside και πάλι ο Μάριος Έγκος σύμφωνα με τον κύριο Νικολακάκη. Να δούμε αν και σε αυτή την περίπτωση είναι σωστός ο Ηρακλειώτης βοηθός διαιτητή. Πολύ σωστός και εδώ. Νέα αλλαγή για να περάσουμε στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Καλή αλλαγή για τους γηπεδούχους. Και ο Αρμπίντε μέχρι εδώ ήταν το έργο του. Θα αντικατασταθεί από το Σικαλιά. Μάλιστα, θα βάλει τον Άγγελο Σικαλιά στον αγωνιστικό χώρο. Ένα ποδοσφαιριστή που τον χρησιμοποιούσε, η αλήθεια είναι, ως αριστερό χαφ, παρότι ο Σικαλιάς είναι περισσότερο, θα λέγαμε, αριστερό μπακ. Στα προηγούμενα μάτς ο Γιώργος Βαζάκας. Αλλαγή δεν έχουμε από την πλευρά. Προφανώς είναι ικανοποιημένος ο Γιάννης Χατζηνικολάου με αυτά που βλέπει στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Έχει πρόβλημα ανάπτυξη από τα πλάγια και αυτό φαίνεται από τις δύο αλλαγές που κάνει ο Γιώργος Βαζάκας. Έβγαλε τον Μπαράνκος, τώρα θα βγάλει και τον Γιαρμπίντε, ο οποίος εδώ πάντως έχει την μπάλα σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Πήγε να πασάρει, βγαίνει από την άμυνα και απομακρύνει ο Βαγγελόπουλος. Κεφαλιά, ο Ρεπετσάς πρώτος, ο Ρούμπι διορθώνει και όπως ο Βαγγελόπουλος εκεί που κυνηγά ο Σουλίδης με το σώμα Μίτσης αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός και τώρα φαντάζομαι πως θα γίνει αλλαγή, όχι, δεν σταματά το παιχνίδι ο κ. Φουκάκης. Πούλγκα για τον Ρούτσι. Πάσα δεξιά, εκεί πανεβαίνει ο Σουλιώτης. Άλλη μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Καλή αυτή τη φορά βγαίνει ο Άντερσον. Μαζεύει την μπάλα και θα παίξει γρήγορα για τον Σουλίδη. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο Ρουμπί μόνος του. Τελικά επιλέγει να παίξει κάθετα στον Στεφανίδη. Ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Δεν έψαξαν τη μεγάλη παλιά να αλλάξουν το παιχνίδι εκεί όπου ο Ρουμπί εντελώς μόνος του. Ηρακλήδης. Κατίδης, Τάι, κάνει κίνηση ο πάλι Γιώργος και θα πάρει την μπάλα. Είναι κακή η πάσα. Θα διορθώσει ο Μίτσης, ο Γιαρμπίντε. Θα περάσει ο Ρουγουάνος. Η κόντρα. Ο Γιαρμπίντε θα ξανακερδίσει την μπάλα. Νατσούρας, Ουκάρ για τον Τατίδη. Κλέψει ο Λιώσης. Γιαρμπίντε. Σέγκος. Ρούτσης. Προσπαθεί να οργανώσει την επίθεσή του όσο καλύτερα μπορεί ο Ηρακλής Ψαχνών. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ζουλιώτη που βρέθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή και τώρα με τον Νατσούρα προσπαθεί να βγει μπροστά ο Ηρακλής. Εκμεταλλεύεται αυτή την προσπάθεια ο Τάι, αλλά χάνει την μπάλα δίχως φάουλ, σύμφωνα με τον κύριο Φουκάκη που ήταν δίπλα. Έχει ανέβει πάντως ο ρυθμός στο μάτς. Η μπάλα φτάνει στον Γιαρμπίντε και πάλι ο σάιτ από τον κύριο Νικολακάκη. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Ρουγανός, πρώην παίκτης της Νασιονάλ του Μοντεβιδέο, θα περάσει εκτός. Στη θέση του ο Άγγελος Ικαλιάς. Στο 68. Αυτή τη φορά πάντως φαίνεται να έχει κάνει λάθος ο κ. Νικολακάκης, αν και η κάμερα δεν είναι ακριβώς στην ευθεία, φαίνεται να καλύπτεται ο Γιαρμπίντε. Είναι πάντως μια οριακή φάση, δύσκολη για τον βοηθό. Έγινε η αλλαγή,
στον πάγκο Ρουγουανός, μέσα ο Σικαλιάς. Λάθος πάσα για τον Πάλι Γιώργο, δεν πάει πάντως αποφασιστικά στην μπάλα ο Σικαλιάς. Ίσως η είσοδος του Σικαλιά έχει να κάνει και με το ανασταλτικό κομμάτι, διότι ο Γιαρμπίντε δεν βοηθούσε τον Μίτσι τόσο πολύ, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής τελευταίες φάσεις να έφευγε συνεχώς από τα δεξιά με Σουλίδη και Πάλι Γιώργο. Κόντρες, ο Σικαλιάς για τον Ρούτσι, υπάρχει πεσμένος ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο, δεν σταματά ο Πούλγα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Έξω από την περιοχή ο Πούλγα. Σέγκος. Ευκαιρία για σου, το κάνει εύκολα ο Άντερσον. Και τώρα θα δεχτεί τις παρατηρήσεις ο Σέγκος και τον Πάλι Γιώργο, αλλά και από τον Νουκάρ. Η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στον Σουλίδη, που τραυματίστηκε εδώ σε αυτή τη φάση, βλέπετε. Και στη συνέχεια βέβαια το σουτ του Μάρι Σέγκου δεν ήταν καθόλου καλό, παρότι έφερε την μπάλα στο δεξί, είχε οπτικό πεδίο για να εκτελέσει. Δεν τα κατάφερε. Και αυτό ακριβώς εξηγεί ο Μάριος Έγκος, ότι δεν άκουσε, δεν είδα τον παίχτη που βρισκόταν πεσμένος, ενώ δεν ξέρω, Πέτρο, τι γίνεται εκεί πέρα, αλλάζει φανέλα ο Ρούμπι. Ζεστάθηκε ο Ρούμπι, παρότι η θερμοκρασία πέφτει, ζεστάθηκε και έβγαλε την φανέλα που μπορούσε μέσα από την εμφάνιση του Ηρακλή, για να παίξει πιο άνετα και πιο χαλαρά. Δεν ξέρω πώς το κάνει και για το γούρι, διότι κάνουν κάτι τέτοια που και που ποδοσφαιριστές. Τουλάχιστον εγώ δεν τον θυμάμαι να το έχει ξανακάνει. Μπορεί να το κάνει όντως, αλλά τώρα δείξει ότι έχει ζεσταθεί και θέλει να αλλάξει την μπλούζα. Ναι, όντως ο καιρός είναι μια χαρά για ποδόσφαιρο. Υγρασία πολύ. Έχει αρκετή υγρασία, αλλά νομίζω πως είναι στο όριο του ανεκτού. Ο Γιώργος Βαζάκα ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να ανέβουν μπροστά και να μην κλείνονται. Δεν βρίσκει κανένα στην μπάλα. Νατσούρας απομακρύνει όπως. Ο Μίτσης με κεφαλιά. Σικαλιάς δεν κατάλαβε πού ακριβώς βρισκόταν. Με αποτέλεσμα να βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γέλος Σικαλιάς, πρώην παίκτης της Ηλιούπολης και της Δόξας Δράμας. Πούλγα για τον Σικαλιά με το εξωτερικό, η σέντρα, γλιστρά ο Άντερσον, παραλίγο να κάνει τραγικό λάθος, δεν είναι η βραδιά του Βραζιλιάνου και είναι πάρα πολύ τυχερός που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ. Στην προσπάθειά του να βγει, βλέπετε εδώ, με πολύ φάλτσο σέντρα από τον Σικαλιά, γλίστρησε αλλά σηκώθηκε και μάζεψε την μπάλα ο Άντερσον πριν προλάβει να μπει στην πορεία αυτής ο Ρούτσης. Πάντως, Πέτρο, πρέπει να τρέμει το φιλοκάρδι του Γιάννη Χατζηνικολάου με αυτά που κάνει ο Άντερσον απόψε, έτσι δεν είναι? Δεύτερη φορά που τον στηρίζει με χειροκρότημα μετά από την προσπάθεια και το γλίστρημα. Πάντως, εντάξει, εδώ ήταν ένα γλίστρημα, δεν είναι από τα λάθη. Ναι. Όπως το προηγούμενο που βγήκε μέχρι κοντά στη μεσαία γραμμή, έφτασε για να κάνει τρίπλες. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό και το έσωσε ο ίδιος με αντανακλαστικά αφού σηκώθηκε πολύ γρήγορα για να πιάσει πάντως, την μπάλα. Φαίνεται να γλιστρά γενικά ο αγωνιστικός χώρος, το είδαμε και τώρα όπου γλίστρησε ο Τάι. Ίσως να έχει παίξει και η υγρασία τον ρόλο της. Και τώρα ζητά μια μπάλα ο κύριος Φουκάκης. Σε ένα παιχνίδι που σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει καλύτερο ρυθμό, αλλά ουσιαστικά φάση για γκολ δεν μας έχει δώσει ούτε τώρα. Ένα φάουλ, μια εκτέλεση φάουλ του Τάι που πέρασε out. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Πάλι Γιώργος για τον Σουλίδη. Βάζει το pressing ο Ηρακλής Ψαχνών. Ο Πάλι Γιώργος για τον Τάι. Αυτός θα αποφύγει και θα πάρει και το φάουλ από τον Λιώση, ο οποίος διαμαρτύρεται. Σταμάτησε τη φάση πάντως ο Τάι, δεν ξέρω αν τον βρήκε ή όχι ο Λιώσης. Για να δούμε εδώ. Όντως θα του περάσει την τρίπλα και πρέπει να τον έχει βρει, να βεβαιώσει το φάουλ. Παρότι ο κύριος Βαζάκας τονίζει ότι πήρε μπάλα ο παίχτης του.
ένα φάουλ πλάγια, το οποίο θα εκτελέσει, να δούμε ποιος. Διακοπή για λίγο το μάτς, ευκαιρία να δροσιστούν και οι ποδοσφαιριστές. Δεύτερη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος ο Τάι. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά απομακρύνει όπως όπως. Ο Λιώσης σε πλάγιο out. Ο Τάι θα εκτελέσει το πλάγιο out. Νωρίτερα, δικό μου λάθος, ήταν ο Κάρ που κέρδισε το φαουλ. Η αλήθεια είναι πως οι φανέλες του Ηρακλή δεν φαίνονται και τόσο εύκολα. Αυτό το χρυσό πάνω στο άσπρο και το μπλε. Είναι στα κοντινά πλάνα, για να είσαι πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Το γύρισμα απομακρύνει όπως όπως. Μουσικαλιάς. Ρούτσης ωραία κατεβάζει την μπάλα. Θα συνεχίσει την προσπάθεια, θα κερδίσει και την κόντρα. Παίζει με τη φωτιά, θα κλέψει ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ο Σουλίδης σε μια πάσα. Εκεί που κάνει τον κοντρόλο Ρούμπι, ένα σουτ που δεν έρχεται ποτέ από τον Στεφανίδη. Ποιος θα κάνει και φάουλ. Έξαλλος ο Γιώργος Βαζάκας. Φωνάζει συνεχώς εδώ. Ενώ θα έχουμε και άλλη αλλαγή για να περάσουμε στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ναι, Πέτρο. Αυτή τη φορά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Ρούμπι θα αφήσει τη θέση του στον Σιατραβάνη που επιστρέφει στην διάθεση του προπονητή του και σε λίγο θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω πως δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη. Βγαίνει ένας ακραίος χαφ, θα μπει κόμμα ένας για Τραβάνης, ο οποίος όταν ξεκινούσε την καριέρα του θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κάμπου, του Θεσσαλονικού, στην ΑΕΛ έπαιζε. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν απέδωσε όπως θα ήθελε και φαντάζομαι και ο ίδιος στην Λάρισα. Πετσά σε μια βαθιά παλιά για το Σικαλιά, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά, η οποία θα καταλήξει out. Σε αυτή τη μονομαχία με τον Χρήστο Παλιγιώργο. Στο 76 θα γίνει αυτή η αλλαγή. Με τον Σιατραβάνη να παίρνει τη θέση του Ρούμπι. Ισακ Γιώβε Ρούμπι, Καταλανός, αλλά δεν έχει παίξει καμία από τις γνωστές ομάδες της Βαρκελόνης, ούτε στη Σταθμή Ορταπονομής Μπαρτσελόνη, ούτε και της Εσπανιόλ. Στη Μούρθια ξεκίνησε την καριέρα του, πριν περάσει από αρκετές ομάδες όπως η Λόρκα, η Αλμερία, η Σαλαμάνκα, η Μούρθια, από που τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι ο Ηρακλής στα 33 του. Περάσει μάλιστα και μια χρονιά δανεικός στην Ουντινέζε, χωρίς πάντως να πάρει λεπτά συμμετοχής. Ζουλιώτης που δεν έχει τα νεβάσματα του πρώτου ημιχρόνου, νομίζω πως είναι πολύ πιο καλός τακτικά στην άμυνα ο Ηρακλής από εκείνη την πλευρά στο δεύτερο ημιχρόνο. Λιώσης. Ωραία, θα τσιμπήσει την μπάλα ο Στεπάνοβιτς που έχει και την επιλογή του Ζουλιώτη. Μπάλα θα πάρει ο Ντατίδης σύμφωνα με τον κύριο Φουκάκη που βρισκόταν ακριβώς δίπλα. Ντατίδης που κάνει ένα εξαιρετικό μάτσο νεαρός. Η σέντρα πάρα πολύ κακή από την άλλη πλευρά. Γενικά, Πέτρο, έχουν πρόβλημα όλοι οι ακραίοι, έτσι.
στα γεμίσματα και αυτή του Ηρακλή Ψαχνών και αυτή του Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Υπάρχει έτσι ένα αεράκι, αλλά δεν είναι από αυτά που επηρεάζουν τις έντρες και τις καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο αφορά σήμερα την κακή μέρα των εξτρέμ γενικότερα, γιατί ουσιαστικά και από τους αμυντικούς αλλά και μπροστά από τους παίκτες που παίζουν πάνω στη γραμμή, οι έντρες είναι μία χειρότερη από την άλλη. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο οι μεσοπιθετικοί, οι εξτρέμ που το κάνουν αυτό, το κάνουν και οι back. Πραγματικά την μπάλα να είναι κάτω, γιατί βλέποντας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ζητάνε την μπάλα να είναι κάτω, γιατί είναι η μόνη ουσιαστική λύση να φτάσει με ασφάλεια έξω από την περιοχή, είτε της μίας της άλλης ομάδας, και να γίνει μια πραγματική φάση. Με τις έντες δεν έχει βγει απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Στεφανίδης, Σουλίδης, Σιατραβάνης, θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Σικαλιάς. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 79 με τον παίκτη που μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έφερε την μπάλα στα αριστερό, έκανε το σουτ. Ο Γιώργος ο Σικαλιάς όμως ήταν σε καλή θέση και μπλοκάρε. Εδώ ξανά η φάση, γύρισε την μπάλα, την κυκλοφόρησε ο Ηρακλής, έκανε το σουτ. Θα μπλοκάρει όμως ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Ψαχνών αυτό το σουτ του Σιατραβάνη. Πλέον έχει 7 τελικές προσπάθειες ο Ηρακλής, 4 ο Ηρακλής Ψαχνών και όπως βλέπετε 4 και 2 αντίστοιχα στην εστία. Σφύριγμα για φάουλ του Πούλγα πάνω στον Σουλίδη, το οποίο ξεσήκωσε πάντως τον κόσμο εδώ στα Ψαχνά. Σιατραβάνη στη σέντρα, η κόντρα και κόρνερ για τον Ηρακλή, ένα κόρνερ που τρέχει να εκτελέσει ο Τάι. Ανεβαίνει ξανά ο Γυραιός και προσπαθεί να φτάσει σε ένα γκολ, βλέποντας τον Ηρακλή Ψαχνών να είναι τελείως ακίνδυνος αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο μόλις κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς να μέτρησε. Ένα έχει κερδίσει το πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής Ψαχνών. Ο Τάι στην εκτέλεση. Με αρκετό φάλτσο βγαίνει ο Σικαλιάς και μαζεύει εύκολα την μπάλα. Θα παίξει μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα για τον Στεπάνοβιτς, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα μπροστά, δεν τα καταφέρνει. Σουλίδης, θα κρατήσει την μπάλα ο Σουλίδης, θα αλλάξει πολύ ωραία για τον Σιατραβάνη που χέρτη στον άξονα. Ο Καρ, ένα σούτι κόντρα. Ρούτσις. Πιέζει ψηλά ο Ηρακλής με τον Στεφανίδη. Ο Δήμου θα πετάξει την μπάλα. Έχει μεγάλη δυσκολία, αλήθεια είναι, ο Ηρακλής Ψαχνών να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Και από ό,τι βλέπουμε παίζει πολύ πιο κοντά πλέον στον Στεφανίδη ο Τάι. Ανέβει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κεφαλιά από τον Ουκάρ που κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά στο απόψινο παιχνίδι. Σιατραβάνης για τον Ντάνι Λόπεθ που εκεί δεν τον ακολουθεί ο Στεπάνοβιτς. Η σέντρα του Ντάνι Λόπεθ θα σηκώσει και βεβαίως και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Επικίνδυνο παιχνίδι. Ζητά συγγνώμη. Μετάει. Βρήκε τον Χρήστο τον Μίτσι λίγο. Προσπάθησε να κάνει ένα δύσκολο κοντρόλ. Σήκωσε το πόδι βεβαίως, σωστή υπόδειξη του κυρίου Φουκάκη που γενικά δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στο απόψινό παιχνίδι, στην απόψινή αναμέτρηση. Λιώσεις. Ο Σικαλιάς ζητά την μπάλα για τον Μίτσι. Αυτός θα προσπαθήσει να βρει το Σέγκο. Ελέγχει ο Βαγγελόπουλος αφήνοντας την μπάλα στον Άντερσον. Αφήνει την μπάλα απλά για το Παλιγιώργος. Σε ένα παιχνίδι που απομένουν ακόμα 8 λεπτά συν τις καθυστερήσεις και τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει από το 0-0, τουλάχιστον με τον τρόπο που αγωνίζονται οι δύο ομάδες. Ενώ όπως μας μεταφέρει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ακόμα μια αλλαγή για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Αυτός θα είναι ο Κυρόφσκι.
Χρίστιαν Κυρόφσκι, ο Σκοπιανός, φόρσε η θέση του Στεφανίδη. Κυρόφσκι, ο οποίος έχει περάσει από κάμπο στις ομάδες στα 27 του. Μεταξύ αυτών, για να δούμε τη φάση εδώ, μέσα στην περιοχή υπάρχει μαρκάρισμα και πέναλτι. Ο Ρεμπετσάς δείχνει την μπάλα, έχει κίτρινη κάρτα, θα δει και δεύτερη και θα αποβληθεί. Σε μια φάση όπου ο Ουγκάρ βρέθηκε μέσα στην περιοχή, τσίπησε την μπάλα, έχω την εντύπωση. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Ρεμπετσά. Αποβάλλεται ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή Ψαχνών που ήταν από τους κορυφαίους στο απόψινο παιχνίδι. Και έτσι ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία, πάνω που λέγαμε ότι δύσκολα θα μπει γκολ. Εδώ βεβαίως δεν βρίσκει μπάλα ο Ρεπετσάς, έχει προλάβει, έχει τσιμπήσει ο Ουκάρ, πέφτει. Η αλήθεια είναι και πάνω στα πόδια του Ρεπετσά, αρκετά εντυπωσιακά. Και τώρα ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Στεφανίδης δευτερόλεπτα πριν θα αποχωρήσει, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Λίγα μέτρα φορά, εκτελεί ο Στεφανίδης, γκολ 0-1 για τον Ηρακλή. Με αυτή την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νέστορα Στεφανίδη, ο οποίος σκοράρει για έκτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ουκάρ κέρδισε το πέναλτι, ο Στεφανίδης είναι αυτός που το εκτελεί εύστοχα και κάνει στο 85 το 0-1 για τον Ηρακλή. Ηρακλής, ο οποίος είχε υπομονή στο παιχνίδι του, ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, όμως σε μια φάση αδράνεια στην άμυνα του Ηρακλή Ψαχνών, κατάφερε να κερδίσει το πέναλτι και να κάνει τον γκολ λίγα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Τώρα αναγκαστικά ο Ηρακλής Ψαχνών θα βγει μπροστά για να διεκδικήσει τον βαθμό της ισοπαλίας. Ζουλιώτης σε μια σέντρα, ο Σέγκος μες στην περιοχή, υπάρχει προβολή και φάουλ, μάλιστα θα είναι έμεσο. Ο Νατσούρας απορεί για αυτή την φάση. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Ηρακλή Ψαχνών. Και θα έχουμε και διπλή αλλαγή. Για πες μας γρήγορα, Πέτρο. Την αλλαγή του Ηρακλή που προαναφέραμε, θα μπει και ο Ζέρσον, ο Ταχούλο Ζέρσον. Να τον κρατήσουμε έτσι για να είναι τρίτη και τελευταία αλλαγή στη θέση του Πούλγα. Φυσικά όλα για όλα στα τελευταία λεπτά μετά και από το γκολ του Ηρακλή με το πέναντι του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Βάζει ακόμα έναν επιθετικό για να απειλήσει ακόμα περισσότερο ο Ηρακλής Ψαχνών. Βγαίνει ο Νέστορας ο Στεφανίδης στη θέση του Κυρόφσκι στο 86. Αποχωρεί και χειροκροτείται από τους οπαδούς του Γυραίου. Νέστορας Στεφανίδης. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση πάντως. Ενώ τώρα θα γίνει και η αλλαγή για τον Ηρακλή Ψαχνών. Ο Ζέρσον σε ο Ταχούλ, γεννημένος και μεγαλωμένος στα νησιά Κουρασάου που ανήκουν στην Ολλανδία, γι' αυτό και έχει περάσει από Φόλενταμ, Βίλεμ και Τέλσταρ πριν τον αποκτήσει πριν από περίπου 2 μήνες ο Ηρακλής Ψαχνών. Είναι ο Σικαλιάς πάνω την μπάλα, είναι και ο Σέγκος, πιθανολογούμε θα το κάνει ο Σικαλιάς με αριστερό πόδι από εκεί. Θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Το εκτελεί ο Σέγκος, η μπάλα θα κοντράρει και απομακρύνει όπως ο Ντάνι Λόπεθ. Δεν έπιασε αυτή η κομπίνα για τον Ηρακλή Ψαχνών, ο οποίος τρέχει να προλάβει πλέον. Θυμίζουμε πως η ομάδα της Εύβοιας είναι 5 μάτς χωρίς νίκη. Απομακρύνει όπως ο Παλιγιώργος.
γεμίσει ο Μίτσης για τον Σέγκο με το κεφάλι ο Βαγγελόπουλος. Σουλίδης. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Κυρόφσκι, ο οποίος θα κάνει φάουλ. Πάνω στον Λιώση, ο οποίος είναι τύπης κεντρικός αμυντικός αυτά τα τελευταία λεπτά. Θυμίζουμε πως ο Ηράκλης ψάχνει να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ρεπετσά στη φάση του πέναλτι. Με δεύτερη κίτρινη να βλέπουμε ξανά το εύστοχο χτύπημα από τον Νέστορα Στεφανίδη. Τελευταία αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, ο Τσερκέζος, που έχουν τις προϋποθέσεις τώρα στην κόντρα επίθεση. Θα κρατήσουν την μπάλα με τον Τάι. Πάσα για τον Κυρόφσκι, ο Ουκάρ. Ξανά για τον Κυρόφσκι, αυτός κατεβάζει μες στην περιοχή. Καταπληκτικό γκολ από τον Κρίστιαν Κυρόφσκι, ο οποίος στόπαρε με το στήθος, γύρισε το σώμα του, απέφυγε το Δήμο και πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο γκολ για τον Ηρακλή, που φαίνεται να σφραγίζει την νίκη του σε αυτό εδώ το σημείο. Τρίτο γκολ του Κριστιαν Κυρόφσκι με την φανέλα του Ηρακλή τη φετινή χρονιά. Στο 89 χτυπά τον Ηρακλή Ψαχνών. Εδώ η ωραία πάσα του Ουκάρ, το κατέβασμα, το κοντρόλ και το σούτ με τη μία από τον Κυρόφσκι, που έκανε κίνηση μεγάλου σεντερφόρ εδώ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Σικαλιά. Και έτσι ο Ηράκλης Θεσσαλονίκης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια αρκετά καλή ομάδα εντός έδρας των Ηρακλή Ψαχνών. Μιας και ετοιμάζεται να γίνει η αλλαγή του Τσερκέζου, να περάσουμε στον αγωνιστικό χώρο και στον Πέτρο Πολυχρονίδη να μας πει πώς αντιμετώπισαν αυτή την εξέλιξη του μάτς οι δύο προπονητές. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητα τα συναισθήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Απλώς όλο αυτό το οποίο ζητούσε ο Χατζηνικολάου το βρήκε μαζεμένο στα τελευταία λεπτά, τη συνεχόμενη πίεση και γενικώς στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο του πήγε πάρα πολύ καλά. Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα έτσι όπως ήρθε, αλλά και από τις αλλαγές, γιατί όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πήρε και το γκολ της νίκης ουσιαστικά από μία αλλαγή του. Σίγουρα βέβαια δεν θα είναι ικανοποιημένος ο Γιώργος ο Βαζάκας, ο οποίος είδε την ομάδα του να μην μπαίνει καλά στο δεύτερο ημίχρονο, να μην μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Η αλήθεια είναι, όπως αναφέραμε και πριν, ότι το μάτς πήγαινε στη λευκή ισοπαλία, αλλά μια φάση άλλαξε τα πάντα και αυτή δεν είναι το κερδισμένο πέναλτι του Ηρακλή. 30 λεπτά των καθυστερήσεων, να δούμε τι μπορεί να κάνουν οι γηπεδούχοι σε αυτόν τον χρόνο που απομένει. Ένα φάουλ θα κερδίσει ο Ηρακλής Ψαχνών, που φέρνει μέσα στην περιοχή τον Δήμο. Εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά. Είναι καλό τραβηγμένο, η μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνει Τσερκέζος που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Νέα κεφαλιά από τον Ατσούρα και ο Παλιγιώργος για τον Τσερκέζο. Ποιος θα ψάξει μεγάλη μπαλιά τον Κυρόφσκι. Η μπάλα καταλήγει στον Σικαλιά. Ηρακλής Ψαχνών σε αυτές τις τελευταίες προσπάθειες. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο. Ηρακλής με γκολ που πέτυχε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 85 ο Νέστορας Στεφανίδης. Και ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Κυρόφσκι στο 89. Παίρνει μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη και θα φτάσει τους 43 βαθμούς και την τέταρτη θέση βαθμολογίας, αφήνοντας τον Ηρακλή Ψαχνών πλέον στην έκτη.
Ντατίδης θα πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Κυρόφσκι. Όχι, πάσα για τον Κυρόφσκι και 0-3. 0-3 για τον Ηρακλή που χτυπά και πάλι στην κοντραεπίθεση. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερώσεων ο Κυρόφσκι για τον Τάι και αυτός θα γίνει σκόρερ. Ηρακλής ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες του Ηρακλή ψάχνουν είχαν βγει μπροστά για τον γκολ. Εδώ πολύ ωραία προσπάθεια, το γύρισμα και ο Τάι θα κάνει από κοντά το 0-3. Ηρακλής ο οποίος παίρνει μια πολύ σπουδαία σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Ηρακλή Ψαχνών σε ένα μάτς το οποίο δεν ήταν καλό μέχρι το 85. Μετά άνοιξε, μετά τον κόλ του Ηρακλή, ο οποίος κατάφερε υποδειγματικά θα λέγαμε να τελειώσει όλες τις φάσεις μπροστά την αισία του Γιώργου Σικαλιά. Τέταρτος ο Ηρακλής που παίρνει μια σπουδαία νίκη. Ο Ηρακλής Ψαχνών συνεχίζει να ψάχνει για τρίποντο μετά από έκτη συνεχόμενη αγωνιστική. Εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε προσωρινά τη σύνδεσή μας με τα Ψαχνά, εδώ με την κεντρική έδεια για να επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Το πλαίσιο της εκπομπής Πάμε Γήπεδο και θα έχουμε καλεσμένο έναν πρωταγωνιστή του απόψινου αγώνα από τον Αποστόλη Πάνο που ήταν στην περιγραφή, τον Πέτρο Πολυβλονίδη που ήταν στο ρεπορτάζ, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσει η εικόνα και ήχος στα σπίτια σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.